η απόψινή συζήτηση έχει σαν στόχο να συζητήσουμε προβληματισμούς που αφορούν κυρίως τους νέους. Εδώ έχουμε τον αγαπητό Θανάση Κοκοκέλη, ο οποίος μερικούς ή όσο είναι δυνατόν από τους προβληματισμούς που έχει συναντήσει στους νέους θα μας μεταφέρει, και εγώ από την πλευρά μου ό,τι είναι δυνατόν και σε όσα μπορώ θα δώσω την όποια πρέπει απάντηση. Παρακαλώ τον Θανάση να ρωτήσει. Μάλιστα. Ξεκινάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή αυτή επίκαιρα του καναλιού του OutTV. Έγινε η προσφώνηση από τον κύριο Κωνσταντίνο Αντάν, θεολόγο καθηγητή γνωστό σε όλους σας, που θα του θέσω κάποιους προβληματισμούς των νέων σήμερα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, στην απλή, τι επικρατεί σήμερα. Και ξεκινάμε, κύριε Κωνσταντίνο, κατευθείαν στο θέμα. Ευχαρίστω. Κάποιος που μας βλέπει τώρα, βλέπει εμάς τους δύο και ένα πλάνο πίσω μας, την Εκκλησία. Αυτό όταν θα πει, τι κάνουν αυτοί, τι λένε τώρα αυτοί οι δύο πίσω από αυτό το πλάνο, τι μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτό. Καταρχάς, ο κόσμος από τότε που έγινε μέχρι και σήμερα έχει δει σειρές από πολυπληθείς νέους που έχουν περάσει και που τώρα δεν βρίσκονται. Όμως, καλά θέτεις το ερώτημα, ενώ όλοι έχουν περάσει, η Εκκλησία είναι στηριγμένη πάνω στο βράχο που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η Θεό του Χριστού, που είναι αιώνια. Καλό λοιπόν είναι να δώσουμε τις όποιες απαντήσεις με βάση αυτό που είναι και στο παρελθόν αιώνιο, όπως το έθεσες πίσω μας, και στο μέλλον προοπτική αιώνια. Κάτω από αυτή τη γωνία θα προσπαθήσω να σας απαντήσω. Και μπαίνω πιο καλύτερα στο θέμα, με βάση τους σημερινούς νέους, κάποιος νέος, ένα απλό παιδί θα μπορούσε να σας ρωτήσει, κύριε Κώστα, είμαι προβληματισμένος που αισθάνομαι μία πίεση. Μπορούσε κάποιος να ρωτήσει τον κύριο Κώστα, υπάρχει πίεση. Ποια είναι λοιπόν αυτή η πίεση που ασκείται σήμερα επιφανειακά πάνω στους νέους, έτσι ώστε να αισθάνονται ψυχολογικά άσχημα, ενώ γνωρίζουν και γνωρίζουν και οι γονείς των παιδιών και τα ίδια παιδιά ότι από τη στιγμή που ειδικώς υπάρχουν όλα, ως νέος έχω το αυτοκίνητό μου, το έχω, τη δουλειά μου την έχω, την κοπέλα μου, ας πούμε, την έχω, σε αυτά που συμβαίνουν σε εμάς. Πράγματα άλλα ζωής ειδικά έχω, περνάω μια χαρά. Κι όμως μπορεί να πει κάποιος και αυτό που συμβαίνει σήμερα, αισθάνομαι πίεση, ψυχολογική πίεση, και αυτό το βλέπουμε και ειδικότερα στους άντρες από τον ελληνικό στρατό, το ελληνικό στράτευμα, το οποίο ένα μεγάλο ποσοστό των νέων δεν μπορεί να τα απεξεταστεί. Αισθάνεται μια πίεση, μια ψυχολογική πίεση. Πώς μπορούμε, τι μπορούμε να πούμε σε αυτά τα παιδιά που αισθάνονται έτσι, στα παιδιά που τα θέλουν όλα.
καταρχάς θα πρέπει να έχεις υπόψη σου ότι στη ζωή υπάρχει ιεράρχηση. Αξιολόγηση, όπως λέτε εσείς εκεί στο στρατό και όπως λέμε εμείς στο σχολείο και όπως οπουδήποτε αλλού που θέλουμε να επιβάλλουμε τη λεγόμενη τάξη. Και όταν λέμε ιεράρχηση, να πούμε πολύ απλά, το να τα έχει όλα ο νέος, όπως τα έχει και όλα. Γιατί γεννήθηκε σε μια κοινωνία που από την ημέρα που γεννήθηκε οι γονείς φρόντισαν να μην του λείψει τίποτα. Μάλιστα. Δεν τελείωσα, μισό λεπτό. Αυτή η αγωγή να μην λείψει τίποτα από το παιδί δεν είναι ορθή αγωγή. Μίλησα προηγουμένως για ιεράρχηση, η οποία ιεράρχηση δεν λέει ότι πρέπει να τα έχει όλα το παιδί, πρέπει να έχει τα αγαθά, αλλά εδώ πρέπει να γίνει διαχωρισμός. Παιδί μου, δεν γεννήθηκες μόνο για να φας και να πεις. Υπάρχουν αγαθά, όπως ο Θεός, η Εκκλησία, ο συνάνθρωπος. Ο συνάνθρωπος. Πάνω σε αυτό το φάσμα, το πλέγμα, τη διάρθρωση, ποια τοποθέτηση δίνουν οι γονείς και πώς σκέπτεται ο νέος. Αφήνω για να μου συνεχίσει την όποια ερώτηση πάνω στο θέμα αυτό. Πάνω στο θέμα αυτό. Ακριβώς ό,τι σου είπα. Ακριβώς. Εκεί το θέμα σου. Ένας όμως γονιός μπορεί να πει άνετα, τι μου λέτε κύριε, είτε εσείς, είτε κάποιος ιερέας της ενορίας, εγώ θα πει αγαπητέ μου, για να τα βγάλω ως προς το ζήν, ξυπνάω από τις 5 η ώρα το πρωί, πηγαίνω στη δουλειά μου, έχω να θέψω 4 παιδιά, τα λεφτά που παίρνω είναι λίγα, και τώρα τι μου λέτε εσείς για το Θεό και τα λοιπά. Ναι, μεν θα πει, πιστεύω όσο θέλω να πιστεύω να ανάβω ίσα ίσα το κατελάκι, να φυλάει τα παιδιά μου, το σπίτι μου, αλλά από εκεί πέρα τι να κάνω θα πει. Μήπως αυτός τελικά, θέλω να πω, ο ειδικός αυτός κόσμος, αυτός ο καταναλωτισμός που συμβάλλει μέσα στην οικογένεια και είναι πια, έχει καταντήσει μάλλον να είναι η αρχή των πραγμάτων. Αποστρέφουν όλα αυτά τα πράγματα από αυτό που λέτε Θεός, Εκκλησία, συνάνθρωπος. Γιατί πάνω απ' όλα και οι γονείς. Όλοι είναι άνθρωποι. Και πάνω σε αυτό θα στηριχτεί κάποιο γονεί. Δηλαδή, είτε εσά, είτε και του ιερεί, τι μου λέτε. Δεν με γεμίζετε με αυτό που λέτε. Ξεκίνησε, αν θυμάμαι καλά, στην αρχή με το ερώτημα γιατί οι νέοι αισθάνονται πίεση. Εγώ θα σου πω ότι τα παιδιά στο σχολείο τα άκουγα να λένε και το λένε μέχρι τώρα. Αισθανόμαστε καταπίεση και όχι πίεση. Ίσως εσύ αφαίρεσες δυναμισμό από την πραγματικότητα. Είναι καταπίεση. Βεβαίως. Και θέλω να δώσω την απάντηση. Δεν έχουν τα παιδιά πάρει σωστή, επαναλαμβάνω, αγωγή. Όταν τα έχει όλα το παιδί και λέγει αισθάνομαι καταπίεση, σημαίνει ότι έχει κάποιο κενό μέσα του, κενό, τεράστιο,
Φέρει συμπλήρωμα. Σε αυτό πάνω. Και προσπαθεί. Και προσπαθεί. Το παιδί, ο νέος και ο μεγαλύτερος ακόμη, και δεν ξέρει το μεγαλύτερος από την αυτή την τοποθέτηση, προσπαθεί να καλύψει το κενό με ό,τι του προσφέρει η κοινωνία. Τηλεθέαση, που είναι ανεξέλεγκτη. Ένα της χιλής να αντλήσει από την τηλεόραση και αυτό χρωματισμένο με όλα τα κακά και ένα αγαθό στα χίλια να αντλήσει και να πει να βρήκα αυτό το καλό, θα του δώσει τα πρότυπα η τηλεόραση. Βεβαίως. Θα τον σε εισαγωγικά καθοδηγήσει και θα ακολουθήσει το ρούν, το ρεύμα που αυτή θα του δώσει. Δεν του δίνει λύση η τηλεόραση. Η τηλεόραση του δίνει μπέρδεμα και δέσιμο. Και αυτό, από αυτό το δέσιμο δεν μπορεί να λυθεί. Και πιστεύω ότι αυτό το δέσιμο είναι η ελευθερία του. Εκεί είναι το λάθος που ο νέος δεν μπορεί να καταλάβει και λέει τώρα ελευθερώθηκα. Ένα στην ουσία δέχτηκε στην ουσία. Και από εκεί και πέρα αρχίζει να έρχεται το ένα πάνω στο άλλο από εκείνα που η κοινωνία του προσφέρει, να προσπαθεί να παγιστρωθεί από εκείνα που είναι δεμένος. Όχι, δεν το προσφέρει η Εκκλησία εκείνα. Η Εκκλησία προσπαθεί να το καταλάβει ότι έχει κόσμο πνευματικό και κόσμο ελληνικό. Και το ένα και το άλλο πρέπει αρμονικά να βαδίζουν. Έτσι και τονίσαμε το ένα, ατόνισε το άλλο. Όποιο και αν τονίσαμε. Τονίσαμε το ελληνικό αγαθό, πάει, πέθανε το πνευματικό αγαθό. Υπερτονίσαμε το πνευματικό αγαθό, το ελληνικό αγαθό αδιαφορήσαμε και αυτό δεν είναι χριστιανικό. Χρειάζεται και τα δύο να συνεργάζονται φρόνιμα, πνευματικά και όμορφα. Τότε υπάρχει, δεν υπάρχει καταπίεση. Πάνω σε αυτό όμως που λέτε, κάποιος νέος πάλι θα μπορεί να σας πει, να σας αντικρούσει πάνω σε αυτό που λέτε και να σας πει, μα τι λέτε κύριε Κώστα, εμένα αυτό που βλέπω με ευχαριστεί. Ούτε δολοφόνος είμαι, μπορεί να πει διάφορο, ούτε κάνω κακό σε κανέναν, ούτε ενοχλώ κάποιον. Εμένα αυτό που βλέπω, μ' αρέσει και το βλέπω και με ευχαριστεί μέχρι εκεί. Κάνω κανένα κακό. Μια διάκριση και απαντήσεις. Μια διάκριση, μια ερώτηση που θέλει απάντηση από σένα. Γιατί είσαι νέος, κι εγώ κάνει νέος και έχω σκεφτεί σαν νέος και δεν μπορεί να μου λείπει του νέου η νοοτροπία, άσυνα είσαι κάποια ηλικία. Τι είναι εκείνο που ο νέος είπες προηγουμένως τώρα, δεν κάνω κανένα κακό, είμαι έτσι, κάνω αλλιώς, δηλαδή να μου υποδείξεις πού είναι το λάθος εκ μέρους της Εκκλησίας, εκ μέρους του Ευαγγελίου, για να μπορέσω να καταλάβω λίγο. Το Ευαγγέλιο λέει, και εγώ νιάτα έδωσα, λέει ο Χριστός. Ήμουνα 33 χρονών και σταυρώθηκα κυρίως για τους νέους και για όλο τον κόσμο, αλλά κυρίως για τους νέους. Ζωή από την οποία απουσιάζει, απουσιάζουν οι αξίες, δεν γεμίζει τον άνθρωπο. Το τονίζω αυτό. Ζωή από την οποία απουσιάζουν οι αξίες, δεν γεμίζουν τον άνθρωπο. Και οι αξίες είναι, τονίζω, τρεις βασικές. Οπωσδήποτε η θρησκεία, οπωσδήποτε η οικογένεια και η πατρίδα. Και χρειάζεται λίγο προσοχή. Κόβω εδώ για να με ρωτήσεις. Σκέψου τι θα μου πεις. Υπάρχει μέσα σε όλα αυτά. Σε συγκεκριμένα. Συγκεκριμένα. Ακόμα ένας σημαντικότατος πάνω σε εμάς τους νέους, η αμφισβήτηση. Στην οικογένεια. Του Θεού. Του ιδίου. Του ιδίου του Θεού. Η αμφισβήτηση. Γι' αυτό δεν γι' αυτό υπάρχει ο Θεός. Κάποιος. Και καταπίεση. Κάποιος θα πει, μου λέτε εσείς για Θεό, η Εκκλησία. Ένα πράγμα που δεν έχω δει. Άλλος θα πει από αυτό που έχει ακούσει, που λέει κατά καιρούς και τηλεθέαση που λέτε κτλ. Η θρησκεία είναι όπιο του λαού, οι διάφοροι ιερείς κάνουν κάποια πράγματα. Δηλαδή, στηρίζονται σε τέτοια πράγματα. Λέτε, τι μου λέτε εσείς σε μένα.
Τι μου λέτε εσείς σε μένα, εγώ ένα πράγμα που δεν βλέπω, πώς μου λέτε εσείς να το κάνω, ναι, εκεί αυτό που βλέπω και με ευχαριστεί, χωρίς να ενοχλώ κανένα, μου αρέσει. Και ίσως καμιά φορά εμείς φτάσαμε σε σημείο να τρεπόμαστε ακόμα να μιλάμε και για Θεό, ας πούμε σε μια καφετέρια έξω. Άμα πεις για Θεό, δεν είσαι αυτό που λέμε εμείς, είσαι άλλο, πρέπει να έχεις αδερφικά μας διαφορετικά. Δεν ξέρω αν κατανοώ. Η αμφισβήτηση ακόμη και του ίδιου του Θεού από τους νέους. Αυτό οφείλεται, σε αυτό φταίει ο νέος εμείς, η οικογένεια, η εκκλησία, τι φταίει. Ίσως φταίει όχι η εκκλησία, οι εκπρόσωποι της εκκλησίας από ένα σημείο και μετά που δεν έχουν δώσει τουλάχιστον να κάνουν, μπορούμε να πούμε εμείς σαν νέοι, οι εκπρόσωποι της εκκλησίας να κάνουν την τηλεθέασή τους. Μια στιγμή. Στο θέμα που τοποθέτησες, που ρώτησες, εγώ να πω το εξής. Θα σε μεταφέρω σε μια περίοδο πριν 1970 χρόνια. Στην εποχή του Χριστού. Είχε 12 και μόνο αποστόλους. Μιλάμε σαν εκλεγμένους από τον ίδιο. Ανάμεσα σε αυτούς είχε και έναν που παρόλο ότι ήταν ο προδότης τον κάλεσε και αυτό μετά. Σαν εκπρόσωπο τον κάλεσε, σαν μαθητή του. Δεν του αρνήθηκε τίποτα από εκείνα που παραχώρησε στους άλλους αποστόλους. Ερχόμαστε τώρα στα σημερινά δεδομένα. Γιατί τοποθέτησε στο θέμα κατηγορώντας κατά έναν τρόπο. Σε εισαγωγικά το λέω. Κάνοντας ένσταση για αυτήν την περίπτωση. Αν δεν πάρουμε τη λέξη κατηγορώντας ορισμένους ως εκπροσώπους της Εκκλησίας. Εγώ προσωπικά, θέλω να το προσέξω εδώ αυτό, εγώ προσωπικά, από ηλικίας 6 χρονών μέχρι και τώρα, την παρούσα στιγμή, δεν έχω πάυσει να βρίσκομαι μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, όποια και αν είναι και όποια και αν είναι εκπρόσωπη της. Δεν με εμποδίζουν. Να προσέξεις λίγο το θέμα. Στη ροή των αιώνων, όπως κυλούν, ένα μένει απρόσβλητο και απείραχτο, η Εκκλησία. Οι προσωπικές δικές μου πράξεις βλάπτουν προσωπικά εμένα οι κακές, σίγουρα και τον απρόσεκτο που βλέπει τις πράξεις. Και τον απρόσεκτο, ο οποίος σκανδαλίζεται. Σαφώς. Υπάρχουν οι απρόσεκτοι λοιπόν, που μακάρι να μην υπήρχαν σκάνδαλα, να μην σκανδαλίζονταν. Και αυτοί κυρίως είναι οι νέοι που είναι εσύ, που ζητούν πρότυπα και τα οποία δεν βρίσκουν. Ακριβώς. Όμως δεν πάβει η Εκκλησία να προβάλλει πρότυπα. Υπάρχουν πρώτα ο Κύριος και οι Άγιοι και μετά τα ζωντανά πρότυπα των εκπροσώπων του. Υπάρχουν. Και πάλι θα αναφερθώ σε δεδομένα ανθρώπινα. Ήμουν νέος. Και ευδόκησε ο Θεός, σαν νέος τότε φοιτητής, να σχετιστώ με πρόσωπα και θεολόγων και ιερωμένων άψογα. Άψογα. Και προσανατολίστηκα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό γιατί ό,τι βλέπουμε στην Εκκλησία προσπαθώ να φέρω στη θέση εκείνο που βλέπω το πώς θα βλέπω ο Κύριος. Δηλαδή, απλά
Είναι η εκκλησία ένα χωραφάκι που έχουν καλλιεργημένο και έχουν σπείρει οι γεωργοί μας άλλο σπόρο. Αλλά έχουν πάει και κάποιοι έχουν σπείρει και διζάνει. Ο Κύριος είπε πρέπει να είναι και τα ζυζάνια και ο καλός σπόρος. Γιατί έτσι θα μπορεί να αγωνίζεται ο άνθρωπος. Αν δεν υπήρχαν το οποιοδήποτε κάπου στον κόσμο, κατά ανάγκη θα υπήρχε το καλό. Κατά ανάγκη το καλό. Δεν υπάρχει το κακό, κατά ανάγκη το καλό. Σε ρωτάω. Θα γινόταν αγώνας για να γίνει το καλό. Αφού θα ήταν κατά ανάγκη το καλό, δεν υπήρχε κακό. Ασφαλώς όχι. Ασφαλώς όχι. Πρέπει να υπάρχει το κακό, λέει ο Κύριος, για να αγωνίζεται και να έχει αξία το καλό. Να αγωνίζεται ο άνθρωπος και να έχει αξία το καλό. Έρχομαι τώρα στο νέο. Να μην το θέλει μου σκεμμένα το Μαξιμάδη. Να πει. Τι νοείται δηλαδή πάνω σε αυτό. Να το εξηγήσω. Να το εξηγήσω. Είπες προηγουμένως, υπάρχουν πρόσωποι που δεν είναι εντάξει. Εγώ δεν το λέγω γιατί δεν μου το συνιστά η συνείδησή μου να το μεταφέρω και έξω και το πράγμα. Θέλω να έχω τη συνείδησή μου ήρεμη. Γιατί μου εγκυμονεί αυτό εμένα ταραχές. Και θέλω να είμαι ήσυχος με τον εαυτό μου και με τον Θεό. Κλείνω όμως επειδή μου το θέτεις εσύ, εγώ σου λέω. Λες, βλέπουμε και στην τηλεόραση. Εχθές έδειξε την τηλεόραση κάτι πράγματα με ιερείς και τα λοιπά. Και ο κόσμος αστίζει. Αυτά υπήρχαν. Θα καταλήξω. Η Εκκλησία μας από τότε που έγινε μέχρι και σήμερα δεν έπαυσε να έχει στους κόλπους της όλα τα είδη των χαρακτήρων. Όλα. Και μέσα στους ιερείς. Και μέσα στους χριστιανούς. Μάλιστα. Όλοι μας καλούμεθα μέσα από εκεί να βγάλουμε ό,τι καλύτερο είναι, γιατί τότε έχει αξία. Αν λοιπόν ο νέος ζητάει να σταυρώσει τα χέρια, να κάτσει, να μην αγωνιστεί καθόλου, να φτιάξει τον εαυτό του, καμία κοινωνία δεν φτάνει. Ούτε η οικογένεια, ούτε η κοινωνία, ούτε η εκκλησία. Δεν θα βρει εκκλησία να έχει ανθρώπους να βάλει, αν σκέφτεται έτσι ο νέος. Μπορεί να συνεχίσεις. Για το εντός εισαγωγικών αναγκαιοκρατικό, από ό,τι κατάλαβα, που πρέπει να υπάρχει και αυτό μέσα για να βγει το καλό. Κάποιος μπορεί να το εκλάβει από την ανάγκη και να πει, διαβάζοντας ένα βίο ενός Αγίου, βλέπω ότι αυτός ο Άγιος, π.χ. πριν να γίνει Άγιος, είχε κάνει μια ζωή πολύ ακατάστατη. Εσχρή. Και έγινε Άγιος. Φόρμος. Μιχός. Αυτόματα, εγώ σημαίνω, μπορώ να πω το εξής, όταν δεν έχω τις βάσεις. Λοιπόν, και εγώ θα κάνω έτσι. Και που ξέρεις αύριο μετά, θα πάω, θα εξομολογηθώ, θα με συγχωρήσει ο παπάς και τελείωσε. Δηλαδή, είτε θα δολοφονήσω, είτε θα κλέψω καμιά τράπεζα, είτε θα κοροϊδέψω ανθρώπους. Εδώ ολόκληρος Άγιος πριν γίνει Άγιος έκανε. Και τι έγινε όταν δεν έχουν τις βάσεις αυτές. Εκεί τι έχουμε να πούμε πάνω σε αυτό. Ναι. Υπάρχει πολύ γυρίζει αυτό γύρω-γύρω και αυτό μέσα. Βέβαια, θα απαντήσουμε έτσι. Εκ του πονηρού αυτό. Σαφώς. Σίγουρα εκ του πονηρού. Είναι διορθωτικό ή απαλλακτικό. Είναι διορθωτικό ή απαλλακτικό στην οποιαδήποτε κατηγορία μπορεί να μου προσαθεί επειδή εγώ θέλω να ζω ζωή καταστάτη. Και λέω, α, κοίταξε. Να, βλέπω πώς συμπεριφέρονται αυτοί που έπρεπε να είναι εντάξει. Και δεν συμπεριφέρονται εντάξει. Και τι έγινε, λέω, το κάνω. Ναι, και εγώ μαζί με αυτούς. Και κάποια στιγμή τη ζωή γύρισε το κουμπάκι με τα νιώνα εξομολογιάμε μέσα σε. Εξομολογιάμε. Και εγώ είμαι σίγουρο ότι θα με συγχωρέσει, λέω εδώ, αφού η εξομολόγηση, από την εξομολόγηση έρθει τη συγχώρεση. Λέω, και τι έγινε. Αυτό. Κάνε το σταυρό μου και τι λέει. Εγώ λογικά μιλάμε τώρα. Πόσο δεμένο έχει το χρόνο, το αύριο, αν μπορεί να το δέσει. Ή αν μπορεί το μεθαύριο ή τα γερατιά. Βλέπουμε και ακούμε καθημερινά. Καθημερινά. Και αυτό είναι δυστύχημα βέβαια. Φεύγουν νέοι. Άλλος νέος. Άλλοι νέοι από ναρκωτικά βλέπουμε. Βλέπουμε και βλέπουμε. Άλλος από ατυχήματα.
και άλλο στερίζει το καρκίνο. Και όλος η καρδιά, νέος. Και δύσκολα ακούμε γέροντες. Δύσκολα ακούμε γέροντες. Αν λοιπόν ο νέος που ισχυρίζεται αυτό μπορεί να βγάλει αυτό το βάρος από πάνω που ανέφερα. Mm-hmm. Δηλαδή να πει ότι ο χρόνος θα κυλήσει με το μέρος μου και θα έρθει η ώρα που εγώ θα αλλάξω ζωή. Όμως, λογικά θα έρθει και η παροιμία να του πει όπως τρώσεις θα κοιμηθείς. Όπως τρώσεις. Θα είναι σπάνια περίπτωση ώρα καλή ο ληστής στο Σταυρό που ζήτησε συγγνώμη και τον πήρε ο κύριος στον παράδεισο. Αυτά είναι μία στα 3 εκατομμύρια των ανθρώπων για να καταλήξουμε εκεί. Το σύνδεσμο είναι ό,τι μαγειρεύω τρώω και όπως θέλω κοιμάμαι. Θέλω να πω κάτι προς αυτό. Κάτι θα συνεχίσει. Αν θα με ρωτήσεις είσαι ευχαριστημένος για την προσωπική ζωή σου, θα σου απαντήσω όχι. Όμως για ένα πράγμα και μόνο, λέω 1000 ευχαριστώ στον Θεό και τον δοξολογώ και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Το ότι σε κάποια ηλικία 5-6 χρονών με έδινε η μάνα μου πρωί-πρωί την Κυριακή και μου έλεγε πήγαινε Κωστάκη στην εκκλησία. Από τότε μέχρι σήμερα δεν έχω λείψει. Σπάνια θα θυμηθώ αν έχω λείψει. Δεν με ενδιαφέρει αν βλέπω, αν γίνονται ή δεν γίνονται στην εκκλησία καθόλου. Κοιτάζω το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και του λέω έλα σου ζητάω να με φωτίσεις γιατί έχω πολλά αγκάθια μέσα μου. Αυτά με τρυπάνε και δεν με τρυπάνε ούτε ο Θανάσης, ούτε ο Βασίλης, ούτε ο Νίκος. Τα δικά μου αγκάθια, αυτά με τρυπάνε. Και το λέω αυτό και για οποιοδήποτε. Αυτό που εμποδίζει να ακολουθήσει το δρόμο του Χριστού το νέο είναι τα αγκάθια που κουβαλάει απάνω του. Ερώτηση κάτι άλλο. Η γνωστή φράση που συμβαίνει σε όλους και αυτό καθοδηγείται ειδικότατα από τους πολιτικούς ή και από την πολιτική μέτρα. Όποιος πάει με το σταυρό στο χέρι δεν βγάζει άκρη. Τι έχουμε να πούμε. Σε ποια ακριβώς θέματα δεν βγάζει άκρη. Να τα ξεχωρίσεις, να πεις σε αυτό. Στο θέμα της επαγγελματικής του αποκατάστασης. Καριέρας. Πού το αναφέρεις, στην δόξα ή στα χρήματα, όταν λες καριέρα. Πρώτα τα χρήματα έχουν πρώτα, όταν έχουν τα χρήματα και μετά και η δόξα, χρειάζεται και η δόξα. Γιατί αυτά πάνε μαζί κάπου από ένα σημείο και μετά. Άμα με ρωτάς, για απόκτηση πολλών χρημάτων, θα σου απαντήσω αυτό που είπες και είναι η αλήθεια, ότι ο σταυρός χρήματα δεν φέρνει. Και όταν λέμε σταυρό εννοούμε καθαρά χριστιανική σταυρωμένη ζωή. Ξεκάθαρα πράγματα, ο Χριστός υπόσχεται σταυρό και παράδεισο τη βασιλεία του. Όχι χρήματα. Αυτή είναι μια διάφανη αλήθεια. Επομένως, τα πολλά τα χρήματα μποδίζουν για τον παράδεισο. Γιατί ο Κύριος είπε στην περασμένη Κυριακή και θα το πει και τώρα, και εκεί που έρχεται, δυσκόλως τα χρήματα έχοντες εισελεύσονται στη βασιλεία του ουρανού. Ως προς τα άλλα, ως προς τη δόξα. Άμα δούμε όλους τους προφήτες και τους Αγίους και τους Μάρτυρες και τον Κύριο, μία και μοναδική δόξα ζήτησε. Τη δόξα του ουρανού. Την άλλη δόξα και ο Κύριος την πλώτησε.
Όταν πήγε ο διάβολος και του είπε, αφού τον ανέβασε σε ένα βουνό επάνω, θα στα δώσω τα βασίλεια, πες και προσκύνησέ μου. Τώρα έρχομαστε και λέμε τώρα, λέει σε σένα που πας για πολιτικό π.χ. Θέλεις να γίνεις μεγάλος πολιτικός. Θα με προσκυνήσεις, έτσι λέει ο διάβολος. Δεν με προσκύνησες, δεν γίνεσαι τίποτα από απόψεως πολιτικής ανάδειξης. Και δεν παίρνεις κανένα από τις αξίες. Ούτε λοιπόν στην πολιτική, ούτε στην οικονομική μεγάλη απόκτηση χρημάτων ο Σταυρός βοηθάει. Ο Σταυρός λέει, τον άρτον ημών τον επιούσιο. Αυτό υποχρεωμένος να στο δώσω, λέει ο Κύριος. Αλλά θα μου ζητήσει πρώτα απ' όλα εμένα τον ίδιο μου, που εγώ είμαι ο παράδεισος. Αν μου ζητήσει αυτό, θα σου δώσω και τα αναγκαία αποστοζή και θα καλύψω και τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου και τα δυσεγγονά σου με τη δική μου βοήθεια σαν ομπρέλα. Μπορείς να ρωτήσεις και τίποτα άλλο. Υπάρχουν παιδιά σήμερα που λένε... Καυτά προβλήματα. Που λένε ότι να έγινε αυτό κάπου ή ξέρω εγώ έφυγε κάποιος γνωστός μου, φίλος, με μηχανή, με αυτοκίνητο, με μια κοπέλα που είχε κάτι, ένα πρόβλημα κλπ. Και πήγε πού? Έφυγε ο άνθρωπος από τη ζωή. Ζωή. Έφυγε από τη ζωή. Ναι. Στεναχωριέται, πάει κάποιος, του λέει, μη στεναχωριέσαι, έτσι θέλει ο Θεός, υπάρχουν και χειρότερα. Ο νέος θα πει, κάποιος μπορεί να πει, ότι υπάρχει Θεός για μας. Ο Θεός τώρα έχει και μυαλό το άλλο. Πάνω στην... Θα τα πει. Θα το πει. Θα τα πει. Σε αυτούς τους ανθρώπους, που ήταν μόνο είναι και μεγάλη το έτσι. Και μεγάλη. Τι έχουμε να πούμε πάνω σε αυτό, ότι δεν υπάρχει Θεός για μας και έτσι θέλησε ο Θεός και σε αυτούς ειδικότερα, στο έτσι θέλησε ο Θεός, οι οποίοι από ό,τι έχω παρατηρήσει εγώ προσωπικά ο ίδιος σε κάποιες κηδείες συνανθρώπων μας που έχουν φύγει, που λένε και ειδικότερα μεγάλες γενιές ότι έτσι θέλησε ο Θεός να γίνει, και απορώ καμιά φορά και λέω, εγώ τώρα σαν νέος, εκεί μπορεί να είναι η αμφισβήτηση που λέμε πάλι του Θεού, ότι τι λέει τώρα έτσι θέλησε ο Θεός, δηλαδή να πιει αυτός ο νεαρός, θέλησε ο Θεός να πιει αυτός ο νεαρός το μπουκάλι με το ουίσκι, παράδειγμα, να πάρει το κούρσα, να τρέξει με 200 και θέλησε ο Θεός να καρφωθεί πάνω στο δέντρο. Άρα μήπως είναι ο Θεός και ένα δολοφόνος. Αυτόματα εδώ. Τι έχουμε να πούμε πάνω σε αυτό, σε αυτά τα δύο μάλλον θέματα που πράγματα. Λοιπόν, έτσι θέλησε ο Θεός. Το αντιστρέφω. Δεν το θέλησε ο Θεός. Να δώσω μια εξήγηση. Εδώ πρόκειται για πράξη που έγινε από τον νέο κατόπιν επιλογής. Δηλαδή, σαφώς, ο νέος φρικισμένος με ελευθερία και σκεπτόμενος όπως όλοι οι νέοι, θέλω να χαρώ την ελευθερία μου. Έχεις αντίρρηση ότι θέλει ο νέος να χαρεί την ελευθερία του. Καμία. Καμία. Άρα έκανε χρήση της ελευθερίας του. Αντίθετα ο Θεός έχει βάλει πινακίδα κινδύνου. Πώς πηγαίνουμε στον δρόμο, τρέχουμε με 120 και υπάρχει μια προειδοποιητική πινακίδα και λέει με 60 προσοχή, πάνω από 60, πας για το γκρεμό. Mm-hmm. Πάει με πάνω από 60 ο άνθρωπος, πάει με 120, έπεσε, σκοτώθηκε. Φταίει η πινακίδα. Καθόλου. Φταίει η δική του οδηγού κακή προαίρεση, που ενώ τον προειδοποίησε η πινακίδα, είπε όχι, εγώ θέλω να χαρώ την ταχύτητα, την ελευθερία μου. Και έπεσε και σκοτώθηκε κάνοντας κακή χρήση. Πόνος. Ο νέος, θα πούμε και το θέμα αυτό. Έτσι.
ο νέος έκανε κακή χρήση της ελευθερίας. Και δικαίως, θα έλεγα συσταγωγικά το δικαίως, συσταγωγικά, δεν το θέλω ούτε το εύχομαι ποτέ, πήγε με βάση τη λογική και σκοτώθηκε. Τώρα, η δική μου τοποθέτηση, σε αυτό που πονάει και θέλει κάποια ανακούφιση στον κόσμο του, είναι η εξής. Όχι ο Θεός το θέλησε και το κάνει υπομονή. Εδώ στο χώρο αυτό που βρισκόμαστε, έχουν έρθει τέτοιοι γονείς που έχουν θάψει τα παιδιά τους. Μετά από ατυχήματα. Ναι. Λέω στον συνεργάτη εδώ που έχω και συνάδελφο, τον κύριο Μίχα, ο οποίος σε ηλικία 19 ετών έχασε ένα παιδί πάνω στον κολοφόνα της δόξας. Τον περίμενε να γίνει, όπως και ήταν, άριστος ποδοσφαιριστής, να παίξει την Εθνική Ελλάδος. Περίμενε να δει δόξα. Σε κάποια στιγμή, με μια παρέα, έγινε το ατύχημα, κάθηκε το παιδί. Σε εισαγωγικά το κάθηκε. Τα ίδια έλεγε και αυτός. Πηγαίναμε, τον παρηγορούσαμε, του λέγαμε, του κάναμε. Και έλεγε αυτό που λέει εσύ. Μα έτσι ο Θεός και λοιπά. Θέλω να σταθώ στο ένα σκέλος. Να πω ότι και εγώ να είμαι, όταν βλέπω σε αυτή τη στιγμή, μου είναι αδιανόητο πώς θα φερθώ. Μπορεί και να λυγίσω και να πω γιατί, Θεέ μου, το κάνεις αυτό. Μάλιστα. Πρόκειται για εντελώς ανθρώπινο. Για εντελώς ανθρώπινο. Είναι η ανθρώπινη αδυναμία που οδηγεί τον άνθρωπο αναγκαστικά σε αυτόν τον δρόμο. Εγώ θέλω το παιδί μου. Εσύ μου το πήρες. Γιατί μου το πήρες. Ναι, ναι, και είναι και σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή η έκρηξη. Ναι, γιατί μου πήρες, γιατί μου πήρες το παιδί μου. Έτσι είναι ο Μίχας. Τώρα λοιπόν που έρχονται εδώ φρέσκοι πονεμένοι άνθρωποι, το παιδί του έχει φύγει εδώ και 17-16 χρόνια, του λέω, έλα εδώ, Σωτήρη, σε παρακαλώ εγώ, ό,τι και να του πω, δεν θα συνομιλήσω στη γλώσσα τη δική του, δεν ξέρω τη γλώσσα του. Εσύ τη γλώσσα δεν ξέρεις, γιατί έχεις τον ίδιο πόνο. Μόνο εκεί υπάρχει συνεννόηση. Όταν υπάρχει πονεμένος ίδιος με πονεμένο άλλον. Εκεί συνεργάζονται άψογα. Άψογα. Και του λέει, ξέρεις, να και εμένα το παιδί μου. Mm-hmm. Όπως και εσύ τώρα. Να γιατί ο Θεός το κάνει αυτό το πράγμα. Αν το πω εγώ γιατί το κάνω, δεν κάνω Θεός, πας περιπτώσει. Αλλά λέει εγώ γιατί το κάνω Θεός. Ξεκινούμε τη φράση που λέει ο κόσμος. Να, γιατί έγινε αυτό. Και εκεί πια αφοπλίζεται. Και λέει, μου λέει αυτός που έχει πάθει τα ίδια και παθών είναι και μαθών. Παθών είναι και μαθών. Λοιπόν, μου είπες λοιπόν ότι υπάρχει ένσταση, γιατί το κάνω και έρχομαι και σε ένα ακόμα. Θέλω λίγη προσοχή εδώ και σε σένα που με ρώτησες και με ακούς, αλλά παρακαλώ και τον άλλο που μου θα τα ακούσει τηλεόραση. Βεβαίως. Ο Κύριος βρέθηκε μπροστά σε 3 εκατομμυριοστό ανώτερο πόνο θανάτου. Λίγο πριν σταυρωθεί. Έβλεπε να έρχεται ο Σταυρός, τα πάθη του, και ήταν σε ώρα προσευχής. Και ένιωσε τόσο απερίγραπτο πόνο στην ψυχή του, που έχει σε λέει αίμα από το μέτωπο του. Αίμα. Και σαν άνθρωπος, λέει, πατέρα μου, σε παρακαλώ, πάρε το ποτήρι αυτό. Αυτό
που λες εσύ, γιατί μου το έδωσε ο Θεός, το είπε Κύριος στον Πατέρα με το Θεία μου. Βεβαίως το είπε σαν άνθρωπος, αλλά και σαν άνθρωπος συνέχισε. Όχι να γίνει το δικό σου θέλημα. Καταλήγοντας λοιπόν λέω, το να πονάει είναι φυσικό, το να διαμαρτύρεται είναι φυσικό, το να λέει γιατί είναι φυσικό, είναι ανθρώπινο, αλλά δεν πρέπει να σταματάει έως εκεί. Όλα δεν έχουν αιτία το Θεό τα κακά. Όλα τα κακά δεν έχουν αιτία το Θεό. Κανένα κακό δεν έχει αιτία το Θεό. Αντίθετα, μόνο τα καλά. Γιατί υπάρχει τεράστια αμφισβήτηση πάνω σε αυτό. Δηλαδή, αυτό που λέμε, λέτε το θέλημα Θεού έχει περάσει πολύ διαφορετικά. Τώρα με την εξήγηση που δώσατε, πιστεύουμε ότι αν σας κάλυψε κάποια απάντηση, θα φροντίσουμε να ρωτήσουμε και παρακάτω άλλα πράγματα. Θα θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο εμάς την νεολαία μας φέρνει κοντά στο μυστήριο και το περίεργο του διαβόλου. Τι είναι αυτό που τραβάει. Γιατί δεν μπορεί να είναι έτσι τυχαίο. Δηλαδή υπάρχει κάποιο κύκλωμα, ας πούμε, εντός εισαγωγικών ή εκτός, που τραβάει αυτό το παράδειγμα. Ακόμα και ένας ενσυνείδητος άνθρωπος παρασύρεται, ας πούμε, πάει προς τα εκεί. Τι είναι αυτό το πράγμα, όλο αυτό το πλέγμα που έχει ρίξει. Λοιπόν, τώρα παρατηρούμε ότι υπάρχει ένα χαμόγελο διαρκές. Δηλαδή, γίνονται πράγματα, σου λέει ο άλλος, α, εγώ δεν σαρπάζομαι την βία. Όχι, σου λέει με ό,τι θες κανένα, αλλά από πίσω χρησιμοποιεί άλλους ίδιους δύο τρόπους και πέφτει στην πάγια. Δεν ξέρω αν μας καταλαβαίνετε τι έλεγα πάνω σε αυτό. Ποιο είναι λοιπόν αυτό το πλέγμα, αυτό το σύστημα που χρησιμοποιεί ο διάβολος, λοιπόν, για να προσελκύσει τους νέους, δηλαδή να τους έχει κοντά του και γιατί συμφέρει να είναι μόνο νέοι. Δυστυχώς, δεν είναι μόνο νέοι. Αν κάνουμε ένα καλό, για να δούμε ποια ηλικία είναι με το διάβολο περισσότερο ή με το κακό, όπως είναι, στο ίδιο πράγμα είναι, θα πάρουμε την απάντηση ότι έχει προβάδισμα η μεγάλη ηλικία που θα έπρεπε να είναι συνετή. Αν η μεγάλη ηλικία ήταν προσεκτική και οι νέοι θα αντλούσαν και θα παραδειγματίζονταν τους μεγάλους, επαναλαμβάνω, δυστυχώς η κυρία αιτία αυτής της απομάκρυσης από τις αξίες της ζωής είναι η μεγάλη και δεν είναι η νέη. Τώρα έρχομαι στο γιατί υπάρχει κάποιο πλέγμα και έχει τόση μεγάλη δύναμη. Δεν τραβάει τους νέους σου μέσα στην υπόψη σου. Οι νέοι έχουν αντιστάσεις. Εγώ πιστεύω ότι οι νέοι έχουν αντιστάσεις. Ας πούμε διαφορετικά, πώς κάθονται αυτές οι αντιστάσεις. Θέλω να σταθώ λιγάκι. Οι νέοι, επαναλαμβάνω, έχουν αντιστάσεις. Άμα τους ρωτήσουμε, θα σας απαντήσουν. Θα μας πούν, θα μας ρωτήσουν. Πέστε μας εσείς οι μεγάλοι, τι φτιάξει τη ζωή, να δούμε για να ακολουθήσουμε. Βεβαίως. Το έχω ακούσει και το λέμε. Άρα λοιπόν, ο νέος ζητάει να δει. Τώρα γενικεύουμε την κατάσταση. Έτσι. Ζητάει γονείς καλός. Ζητάει πολιτικούς καλός. Ζητάει ιερείς καλός. Ζητάει επισκόπους καλός. Όλες αυτές οι κατηγορίες των ανθρώπων σε μεγάλο ποσοστό έχουν πάθει διάβρωση. Διάβρωση. Ναι, διάβρωση. Και αυτή τη διάβρωση βλέπει ο νέος. Και σου λέει, αφού ο Κώστας ο Αδάμ είναι θεολόγος, του κάνω χειροπιαστό, καταλάβουμε εκείνο, και εκείνος είναι
άτιμος και σκρός. Άρα δεν υπάρχει τίποτα. Άρα όλα είναι ψέμα, άρα δεν υπάρχει Θεός. Σαφώς. Πάει με την σάντοπον απαγωγή. Ακριβώς. Έτσι, και από εκεί πέρα σου λέει όλα είναι ελεύθερα. Ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο βλέπουμε όλη αυτή την κατάσταση, την βρώμικα, κοινωνικά, πολιτικά, εκκλησιαστικά, σχολικά, τον Αντάρο. Αν όλοι αυτοί που προσωπούν κάποια ή έχουν κάποια αξία στα χέρια, καταλαβαίνουν την αξία και τη μετέδιδα, κοινωνία θα ήταν αλλιώς. Μπορείς να ρωτήσεις. Από τη στιγμή που δεν κάθονται, από τη στιγμή που κάθονται για τις στάσεις της νεολαίας, από τη στιγμή που δεν βρίσκουν τα πρότυπα αυτά και δεν υπάρχει τίποτα. Ναι, πολύ ωραία το λες. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα σε μια γενική κατάσταση. Ποιο βλέπω τώρα εγώ νέος πρόσφατα στην τηλεόραση και λέω, βλέπω ένα θέμα παράδειγμα, κάθομαι και βλέπω, ας πούμε, ειδήσεις. Έγινε αυτό το πράγμα εκεί σε ένα σημείο, σε μια πόλη εκεί, μάλιστα, κάθομαι εγώ. Περνάει στα ψηλά γράμματα, ας πούμε, μου έρχεται στο μυαλό μου μέσα, Κυπριακό, τη χώρα, η Ελλάδα, είπε ο κ. Πρωθυπουργός, ο κ. Υπουργός, το εγώ, μάλιστα. Με το που θα περάσει η εικόνα ενός καλλιτέχνη, τον οποίο μ' αρέσει η μουσική κλπ, εκεί θα κολλήσω και θα μείνω. Και δεν θα καθίσω να κοιτάξω να δω τι είπε για τη χώρα μου ο εκπρόσωπος της χώρας, τον οποίο ψηφιζόποιος και είναι αυτός, δεν πάνε πολιτικά. Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει. Όχι, δεν έχουμε σύγκριση. Λοιπόν, και φτάσαμε τώρα σε σημείο, λοιπόν, ότι σαν να φανταζόμαστε τώρα ή στη φαντασία μας είναι, υπάρχει όντως, ότι υπάρχουν αλήθεια, υπάρχουν κάποιες ξένες δυνάμεις που θέλουν σαν χώρα, σαν έθνος, να μας αποδεκατήσουν και αν πρέπει να μας ενδιαφέρει εμάς τους νέους αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το τέλος της ερώτησης είναι και η απάντηση, παράδειγμα. Είσαι μέσα στην αλήθεια, την οποία ασφαλώς έχει συγκεκριμένη στο μυαλό σου και η οποία είναι εξής. Ναι, υπάρχουν δυνάμεις που δεν θέλουν να υπάρχουν. Όχι τόσο κυρίως σαν έθνος και σαν λαός. Όχι, αλλά σαν ορθόδοξοι χριστιανοί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί, που λέτε, γιατί δεν έχει υποθεί καθόλου από τα μεγάλα κανάλια αυτό που λέτε. Καθόλου δεν έχει υποθεί. Και να είμαστε συγκεκριμένοι. Πριν από από δύο χρόνια, θυμίστε τα μεγάλα συλλαγητήρια που είχαν εκκλησία. Βεβαίως. Και το λόγο για το οποίο τα έκανα. Γιατί είχαμε κατηγορηθεί όμως ως χώρα γι' αυτό. Και το λόγο, γιατί αφαιρέθηκε, λέει, ο τίτλος, ας το πω, το όνομα Χριστιανός Ορθόδοξος. Κοντά αυτό ήταν. Μάλιστα. Και τότε φώναζε ο Αρχιεπίσκοπος. Είναι η αρχή του παγόβου. Μετά από αυτό ακολουθούν και άλλα φώναζε ο Αρχιεπίσκοπος. Μάλιστα. Σαν να μας έλεγε τότε. Μας το έλεγε εδώ και πώς μας τώρα. Στο εδώ και να ξέρουμε προς τα που βαδίζουμε. Προσέξτε, γιατί υπάρχει σχέδιο. Τις προάλλες βγήκε ο κύριος Δαφέρμος και είπε με μία αίτηση από το γονιό όποια παιδιά θέλουν δεν θα παρακολουθούν θρησκευτικά. Βέβαια, αμέσως μετά ο Υπουργός Παιδείας το ανέρεσε. Τους λόγους τους ξέρουν ήδη. Γιατί το πρότεινε και το ανέρεσε. Εγώ όμως δίνω απάντηση στην ερώτησή σου. Για ποιο λόγο δεν υπάρχουν θέματα κοινωνικά? Δεν υπάρχουν προβλήματα? Βεβαίως. Θα ασχοληθούμε. Βεβαίως. Δεν υπάρχει κάτι σοβαρό που απασχολεί το λαό, που χρειάζεται άμεση λύση. Πρέπει να βρίσκουμε να δημιουργούμε προβλήματα και μάλιστα εκεί που δεν υπάρχουν, ώστε
να πιστεύουμε όσοι έχουμε το μυαλό μας στραμμένο στον Χριστό. Γιατί εγώ πιστεύω πάρα πολύ καλά ότι ο νέος που είναι καταρτισμένος, που έχει Χριστό, που έχει αγωγή, που έχει ζωή ανάλογη με την αγωγή που παίρνει, είναι όντως ελεύθερος. Το πιστεύω ότι έχει αξία ο νέος αυτός, ότι έχει αντίσταση μέσα. Έχει αντίσταση ο νέος αυτός, δεν μπορεί να έχει αντίσταση. Γιατί άμα θα πάρουμε να διαβάσουμε τις εκκλησίες στην ιστορία, θα δούμε από βρέφη μέχρι και γέροντας, βρέφη, τι να πει βρέφη, να προβάλλουμε αντίσταση στους τυράννους. Ο τύρανος να λέει αρνήσου τον Χριστό και το βρέφος, το βρέφος τριών ετών να λέει είμαι χριστιανός. Η μάνα να βλέπει το βρέφος να σκοτώνεται από τον τύρανο και να λέει, να λέει ο τύρανος το παιδάκι σου το βλέπεις θα το σκοτώσω. Και να λέει στο Χριστό θα πάει. Αντίσταση, άλλο προηγουμένου. Επαναλαμβάνω, αντιστάσεις πραγματικές, δυναμικές, ελεύθερες, θα δούμε εκεί που υπάρχει πραγματική καλλιέργεια χριστιανική. Γιατί εκεί πια καταλαβαίνει ο νέος, σηκώνω το σταυρό και ακολουθώ τον Χριστό. Γιατί αυτό που μας λέτε τώρα είναι πρωτοφανές, δεν έχει ξανακουστεί αυτό το πράγμα, ότι θέλουν να μας αφανίσουν ως Ορθόδοξη Εκκλησία. Μπορείτε να μας το... Η λέξη αφανίσουν, ναι, δεν ισχύει. Η λέξη να πολεμήσουν, ισχύει. Να πολεμήσουν. Να πολεμήσουν την Εκκλησία. Και άλλωστε και ο Κύριος έχει δώσει προφητεία πάνω σε αυτό. Έχει πει. Να την πούμε, να δούμε λίγο πριν. Να το πω και να το πεις. Καλή 12 Αποστόλους. Μάλιστα. Την πρώτη Εκκλησία του. Αυτή είναι η πρώτη Εκκλησία. Και τους δίνει το πρόγραμμα. Αλλιώς θα λέγαμε το καταστατικό χάρτη. Που ρητά και ξεκάθαρα λέει, ακούστε, θα κηρύξετε το όνομά μου, αλλά ό,τι κάνανε σε μένα, θα κάνω και σε εσάς. Μάλιστα. Με έβρισαν, με σταύρωσαν, θα διώξω και εσάς, θα σταυρώσω και εσάς. Αυτή είναι η πορεία της Εκκλησίας και πάνω σε αυτή η πορεία βαδίζει μισές του αιώνα στον αιώνα. Γι' αυτό λοιπόν θα διώκει την Εκκλησία μας και να μην ξεγιζόμαστε, παρεξερευόμαστε. Όντως υπάρχει παραξενιά μεγάλη. Το θέμα της παραξενιάς είναι ότι από τη στιγμή που υπάρχει Θεός και έχει τεράστια δύναμη, είναι το γιατί που έχει μέσα ο κόσμος, ότι μπορεί ανά πάσα όλο και στιγμή ο Θεός, εφόσον υπάρχει, μπορεί να μπει να κάνει πώς λέμε κάτι μαγικό, ας πούμε, πώς το φανταζόμαστε εμείς, ένα έτσι λέει και να εξαφανιστούν όλα. Μπορεί να το κάνει αυτό, αλλά γιατί δεν το κάνει. Ένα άλλο πάλι ερώτημα. Σταμάτε και να σταματήσω λιγάκι, να σταματήσω λιγάκι. Γιατί ο Θεός αυτομάτως δεν σταματάει το κακό. Ναι, ναι, ναι. Και έδωσε μια απάντηση προηγουμένως και είπα, κατά ανάγκη καλό δεν γίνεται. Γιατί είναι της ανάγκης. Πεινάς. Είναι μια ανάγκη. Κάνεις το παν για να βρεις το ψωμί να το φας. Και αν δεν έχεις το φας, ακόμα φτάνεις και σε πράξεις βίας. Έτσι. Αν λοιπόν, κατά τον ίδιο τρόπο, εννοείς να γίνεται το καλό, δεν υπάρχει ελευθερία. Ναι, αλλά ίσως η επηρέαση είναι στην ένταση του κακού. Ίσως δεν μπορούμε να φανταστούμε, να βάλουμε στο μυαλό μας μέσα την ένταση και τη διώκωση που μπορεί να έχει το κακό, έτσι ώστε να έχουμε αυτόματα την ανάγκη να πούμε πού είσαι Θεό. Άρα υπάρχει Θεός, λέμε, ας πούμε. Εκεί είναι το όλο. Είπα και παραλαμβάνω. Η ένταση. Αυτή η ένταση είναι φαινομενική. Είναι φαινομενική η ένταση. Θα το πω γιατί. Σίγουρα υπάρχει. Σίγουρα βρίσκεται σε έξαρση. Δηλαδή, φανερώνεται και δυναμισμό επίπεδο. Και ότι το καλό είναι υποτονικό ή και καθόλου δεν φαίνεται. Βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Αυτό φαίνεται, το λέω είπα φαινομενικά προηγουμένως, φαίνεται για εκείνο που έχει κάνει ολοκληρωτική παραχώρηση. Και το εννοώ καλά. Τι εννοώ παραχώρηση ολοκληρωτική. Λέει, Περάστε, ανοίγει την πόρτα, διάβαλα και περνάει το κακό και του φαίνεται πια ότι δεν γίνεται τίποτα. Υπάρχει και άλλος όμως νέος που βρίσκεις αυθόνους, γι' αυτό είπα προηγουμένως, πιο πολλοί είναι ηλικιωμένοι που είναι στο κακό παρά οι νέοι. Οι νέοι έχουν και αντιστάσεις. Δεν έχουν καθή αντιστάση στον νέο. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, αυτό το περάστε που υπάρχει δημιουργεί τη διώκωση του κακού. Περάστε, άρα φέρνει το κακό. Σωστά. Ο άλλος
που φαίνεται λιγοστός, που λέει, δεν υπεράστη, αλλά λέει, έλα εδώ να ζωρέ, εγώ σ' αγαπάω, είσαι ο ελευθερωτής. Καταλαβαίνω ότι είμαι ελεύθερος τώρα. Δεν με κάνω τι θέλω, λέει. Ούτε τα ναρκωτικά, ούτε τα λεφτά, ούτε οι επιθυμίες της σάρκας. Αξιολογεί και τα πράγματα όλα. Αξιολογεί. Αξιολογεί τα πράγματα. Και λέει, κάτσε εδώ, υπάρχει τάξη. Το να βάλεις τάξη στον εαυτό σου. Από εκεί και πέρα και να νιώσεις τη δόξα και την έκρη της ζωής, εκεί είναι η ομορφιά της ζωής. Δεν γίνεται να παραδοθώ όπως γίνεται χωρίς κανένα περιορισμό. Στο ποτό, στο ναρκωτικό, στο τσιγάρο, στα αγλέντια, στα εύκολα πράγματα. Εκεί που υπάρχει δυναμισμός είναι στον ένα τον νέο που πάει κόντρα, σαν το ψάρι στο ρεύμα και καταλαβαίνει την ομορφιά της ζωής. Αλλιώς ομορφιά, ας λέει ο νέος, βρήκα την ομορφιά της ζωής. Δεν την έχει την ομορφιά της ζωής. Μπορεί να σε ρωτήσεις. Μα και κάπου πάλι θα πει, θα σας πει ο νέος, θα σας πούμε μάλλον εμείς νέοι. Μα είναι κακό να πηγαίνουμε σε μια καφετέρια να πίνουμε ένα καφέ, δηλαδή όπως μας το λέτε, δηλαδή να μην πάμε σε μια καφετέρια να πιούμε ένα καφέ, σε ένα μπαρ να πιούμε ένα ποτό. Δηλαδή μπορώ αυτόματα να σας πω το πάνω με τον άριστο. Σας καλύπτει σε αυτό. Δεν με καλύπτει. Αν θα σας το πω. Δεν με καλύπτει. Γιατί. Γιατί θα σου απαντήσω αμέσως. Ωραία. Παν μέτρο άριστο. Πάρ το αρκωτικό να δοκιμάσεις. Εν μέτρο. Πήγαινε. Εκεί που ο Χριστός απαγορεύει, με μέτρο, με μέτρο στις γυναίκες. Ξέρεις, η αντίσταση δηλατώνεται. Και στο τέλος είσαι αρπαγμένος και αντί να είναι μέτρο είναι... Είσαι με τον ουρανό το μέτρο μεγάλο και δεν μπορείς να το μετρήσεις πια. Δεν φτάνει το μέτρο για να μετρήσεις. Το κακό δεν έχει μέτρο. Το κακό δεν έχει μέτρο. Δεν έχει μέτρο. Το καλό έχει μέτρα και είναι δύσκολο. Το καλό γίνεται εύκολο. Επαναλαμβάνω, μπορείς να πεις ότι θα γευτώ άντε για δύο λεπτά το θάνατο. Για γέρνει να το γευθείς λιγάκι. Μπορείς. Καταρχάς δεν μου περνάει καθόλου για το μυαλό, ας πούμε. Κάνει μια δοκιμή, πώς είναι ο θάνατος, να δοκιμάσεις. Δοκιμή λοιπόν ναρκωτικού με μια σύρυγα στο χέρι για μια μέρα, για μια ώρα τουλάχιστον ή για 10 λεπτά. Αυτοί οι άνθρωποι όμως που το κάνουν αυτό, αυτοί οι νέοι που το κάνουν αυτό και φτάνουν σε αυτή την κατάσταση που έχουμε δει με τα νέων τέτοιων. Αξιολείπεται. Τι έχουμε να πούμε σε αυτούς τους άνθρωπους. Και αν στους ίδιους και στους ίδιους αλλά και στους γονείς αυτών των ανθρώπων. Εγώ προσωπικά. Που είναι ένα πολύ μεγάλο, συγγνώμη, σε διακόπτω, είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και στο κουροπή είναι διαγωμένο πολύ αυτό το πρόβλημα των ναρκωτικών. Πάρα πολύ διαγωμένο. Είσαι σίγουρος. Πληροφορίες που έχουν. Είναι πάρα πολύ. Σίγουρος ότι μπορεί να γίνεται χρήση ναρκωτικών, γίνεται. Αλλά το πάρα πολύ δόξα. Γιατί γίνεται χρήση, και το κακό δεν έχει σύνδρομο γι' αυτό. Το δέχομαι ότι γίνεται χρήση. Το κακό δεν έχει σύνδρομο. Δεν έχει σύνδρομο. Όπως και το καλό δεν έχει σύνδρομο. Σαφώς. Αλλά τι μπορούμε να πούμε στον νέο τον οποίο οδηγείται προς τα ναρκωτικά και δεν βρίσκει σαν την επαφή αυτή ακόμα και με τη Βελόνα που λέτε και με το θάνατο που τον ζει. Το ζει αυτό το πράγμα. Το που δεν ζω εγώ και άλλα. Μπράβο, το ζει. Αυτό σου λέω. Αλλά και ο γονιός του όμως παράλληλα. Μπορούμε να δώσουμε κάποια απάντηση και στον νεαρό και στον γονέα του νεαρού πάνω σε αυτό. Τώρα με φέρνεις πάλι πίσω. Με φέρνεις πάλι πίσω. Υπάρχουν γονείς που βέβαια προσέχουν τα παιδιά τους. Όσο μπορούν και με το παραπάνω, με τις δικές τους δυνάμεις, να αποτρέψουν από τα παιδιά τους ένα τέτοιο κακό. Αυτό είναι αλήθεια. Κι όμως μπορεί να δούμε αυτόν τον γονέα, έστω μετρημένα παιδιά, να κάνουν χρήση ναρκωτικών. Από ρόδο βγαίνει αγκάθι, λέει ο λαός. Κατάλαβες τι πάει. Ο λαός το πάει. Και την άλλη μεριά, μα είναι και ναρκωτικό της. Πάμε και να δούμε και την άλλη πλευρά. Υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό νέο, που οι γονείς δεν νοιάζονται στο πόσο ζουν τα παιδιά τους. Παρόλο το κακό που οργιάζει, είχα βρεθεί στο Ιωνόρος, σε ένα μοναστήρι, συγκεκριμένα στο Δοχιάρι. Μου λέει ένας κοροπιό που είχαμε πάει μαζί,
Τον βλέπεις εκείνο το μοναχό εκεί. Πού βλέπεις. Αυτός έκανε χρήση ναρκωτικών. Τώρα με χρήση, όπως θα πούμε, ατόφιο, χρήση. Είχε ζήσει τη ζωή του, όπως το καταλαβαίνει ο κόσμος ο πολίτης, την είχε ζήσει τη ζωή του, λεπτά, γλέντια, γυναίκες, ναρκωτικά. Αυτή είναι η διαδικασία για να φτάσει εκεί πέρα. Πήγαινε περίπου ο Ιωάννης να ζήσει τη ζωή. Άθελος ο πατέρας του. Και του λέω, εδώ πώς βρίσκεται. Αφού είχε κουραστεί, κουραστεί και κουραστεί, ναι. Να πάω να δω τι κάνει και αυτή εκεί πάνω, στο Άγιον Όρος. Και πήγε στο μοναστήρι αυτό. Κάθισε σε μερικές μέρες και γυρίζει και λέει στον ηγούμενο να κάτσω εδώ στο μοναστήρι σας. Όχι για να γίνει παραγωγός βέβαια, να κάτσω. Κάτσω του λέει ο ηγούμενος. Αφού κάθισε, κάθισε, πάει και του λέει θέλω να γίνω μοναχός του. Είχε τα μαλλιά του από εδώ κάτω πίσω. Ναι. Μιλάμε εδώ και 15 χρόνια που είσαι. Του λέει, θα γίνεις μοναχός, θα κόψεις τα μαλλιά σου, ΣΥΡΙΖΑ. Λέει, μα εσείς έχετε μαλλιά, εγώ να κόψω. Θα τα κόψεις για να μείνεις. Θα σε απαντήσω, του λέει. Πήγε εκεί που έμενε, δεν ξέρω τι μεταξύ αυτού και του Θεού έγινε. Κόβει τα μαλλιά, πάρ' τα μαλλιά. Και είναι ο καλύτερος μοναχός εκεί. Στη συνέχεια, ο άθεος πατέρας του πάει για να τον δει. Αλλάζει. Ξομολογείται, κάνει πατακτικά τώρα στο όνομα. Ο αδερφός του όμοια που είναι δικηγόρος. Οικογενειακά. Θέλω να καταλήξω τι έχω να αποδείξω. Δεν κόβονται τα ναρκωτικά με ανθρώπινη δύναμη. Κόβονται με Χριστό, με προσευχή και με δύναμη και προσπάθεια ανθρώπων. Άλλος λόγος δεν υπάρχει. Είναι σίγουρο αυτό που λέτε. Δηλαδή τα κέντρα απεξάρτησης, ναι, τα γνωστά και τα λοιπά, που να πει κάποιος. Γνωρίζω ένα γιατρό. Αυτό το παιδί μου έχει τελείωσε. Γνωρίζω ένα γιατρό που λέγεται Καλαθανάσης. Είναι οφθαλμίατρος. Έχει το γιατρείο του στο Παναργό. Μάλιστα. Έχει ένα δωμάτιο στο σπίτι. Αυτός έκανε 6 παιδιά, το ένα του το πήρε τροχαίο ατύχημα. Είναι θεοφοβούμενος, με εκκλησιασμό, με εξομολόγηση, με όλα αυτά τα πράγματα. Το δωμάτιο που έχει στο σπίτι του μέσα εκεί, παίρνει παιδιά από αυτά που είναι στο Βασί, πάει στην Ομόνια, βλέπει τους νέους εκεί που βάζουν τις ίδιες. Ο Κύριος και αυτός ξέρει πώς έναν έναν τον τραβάει, τον πάει στο δωμάτιο σου εκεί πέρα, ενδιαφέρεται, δίνει φάρμακα τον Αντάλλο και λοιπά. Έχει το πνευματικό δίπλα. Μάλιστα. Πνευματικό δίπλα. Ο πιστέγγι μπορεί να το δει, να το γνωρίσει. Βεβαίως, έτσι. Καλά, θα ανάσει. Οι θεατές μας εδώ θα το δουν να πάνε. Λοιπόν, ναι, και ξιάζει και στην δουλειά πάνω. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος κάνει έργο Άγιο. Πάει εκεί στην Ομόνια, βρίσκει αυτούς. Όσοι ακούνε και λένε έστω ένα ναι, στραβάει. Και αφού γίνεται με τη βοήθεια του Θεού και των νέων που ακούσουν αυτά που λέει ο γιατρός, η γη απεξάρτηση, τους βρίσκει και δουλειά στη συνέχεια. Μάλιστα, αυτό είναι πολύ καλό για τους θεατές που έχουν τέτοια κάποιοι που έχουν κάποιο πρόβλημα. Μια λοιπόν και το έδειξες, το λέω, υπάρχουν και τέτοια απεξάρτησης. Αλλά εκεί που η απεξάρτηση είναι εντελώς θετική, είναι μόνο, όπως την επίδειξα προηγουμένως, με Θεό και ένα σωστό άνθρωπο δίπλα σου. Μάλιστα. Μίλησατε πριν για την εξομολόγηση που έκανε ο πατέρας του μοναχού που ήρθε, που χρησιμοποιήθηκε και τα λεπτά. Εξομολόγηση. Είχα κάποτε ένα γνωστό που του είχα πει να πάμε να εξομολογηθούμε. Πού είπα, παιδιά. Και μου λέει τι να εξομολογηθούμε. Θα σου πω ακριβώς τώρα την ιστορία μας, την δικιά μας. Τι να εξομολογηθώ, ρε, έτσι ακριβώς. Ρε, αυτό ρε είναι στη δικιά μας τη γλώσσα. Δεν είναι πάμε να εξομολογηθούμε. Πού μου λέει εκεί μέσα μου, ρε, να πούμε.
Καταρχάς τι, να κοροϊδεύουμε με το Θεό, να πούμε. Να κάνουμε σωστά, λέει ο άνθρωπος, να πούμε κτλ. Καλά τα λέω. Να πάμε, λέω, δηλαδή, πάμε, ξομολογούμαστε, ξαναβγαίνουμε έξω, κάνουμε πάλι αηδίες, δηλαδή, και ξανά πάλι ξομολογείς. Δηλαδή, σαν από εδώ πέρα, μην πάμε καθόλου, ας πούμε. Και πάνω σε αυτό, τι γίνεται εκεί πέρα. Τελικά πρέπει να πηγαίνουμε να ξομολογούμαστε ή δεν πρέπει, ή κοροϊδεύουμε το Θεό. Δηλαδή, εμείς συνέχεια βλέπουμε οι περισσότεροι όσοι πάνω κάτω γνωρίζουμε, το βλέπουμε, ας πούμε, στο έτσι. Δηλαδή, υπάρχει μέσα μας ψυχικά έτσι μία τάση, ας πούμε, όχι από κακία, ας πούμε. Από άγνοια. Ίσως και από άγνοια. Από άγνοια. Γιατί να κοροϊδεύουμε ρε, το νήσου, να πάω να ξομολογούμε με το που θα βγαίνω, δηλαδή θα ξανακάνω πάλι το ίσο και ξανά πάλι το ίδιο. Δεν είναι μια κοροϊδία αυτό το πράγμα. Τι απάντηση δίνουμε σε αυτό το πράγμα, τι πρέπει να γίνει. Θα πω ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα. Και στη συνέχεια την απάντηση που θέλει το ερώτημά σου. Ήταν κάποτε κάποιος χριστιανός που είχε επιθυμία να ζει χριστιανικά. Πήγαινε και εξομολογιόταν ως αυτός, καλή ώρα όπως λες εσύ. Και έφευγε από την ιερή εξομολόγηση, έπεφτε σε ένα βαδί. Στη συνέχεια γύριζε στην εκκλησία μέσα, πήγαινε στην εικόνα του Χριστού. Σε παρακαλώ, Χριστέ μου, ναι, αμάρτησα, πόρνευσα, συγχώρεσα. Έφευγε κάπως αναποφυσμένος. Ξανά το ίδιο όταν πήγαινε έξω. Ξανά και πάλι μέσα. Στον Χριστό και πάλι συγγνωμίζεται. Κάποια στιγμή από τις πολλές φορές απελπισμένος ο διάβολος τον ακολουθεί μέσα στην εκκλησία. Και την ώρα που έλεγε «Χριστέ μου, εγώ σ' αγαπώ, βλέπεις ότι κάνω προσπάθεια, αλλά δεν μπορώ, αμαρτάνω, συγχώρεσέ με», το έλεγε από την καρδιά του. Την καρδιά του. Αλλά συνεχώς από το πράγμα. Ναι. Ξανά και ξανά και ξανά. Ναι, οπότε ακούγεται τη φωνή του πειράσμου. «Σε κοροϊδεύει! Δεν βλέπεις που φεύγει από εδώ και μόλις βγαίνει έξω, το κάνει τα ίδια». Ακούστηκε απάντηση. Εγώ το βλέπω. Εσένα, όταν έρχεται εδώ μέσα σε μένα και μου ζητάει συγγνώμη, δεν σε κοροϊδεύω. Όταν φεύγει από μένα και έρχεται σε σένα, το δέχεσαι. Εγώ που σταυρώθηκα και έχεις το έργο μου γι' αυτό, για να το δεχτώ, να το δεχτώ. Τέρμα. Από εκεί και πέρα, όλα τα λίγα. Έρχομαι τώρα στο θέμα. Το παράδειγμα. Παίρνω το παράδειγμα, σαν βάση. Για να σαν βάση και απαντάμε. Είμαστε άνθρωποι. Νούμερο ένα. Και έχουμε όλοι αδυναμίες. Όλοι. Να το πω και πιο όμορφα. Σε ένα καζάνι βράζουμε. Όλοι άνθρωποι. Και όλοι θέλουμε τη βελτίωσή μας. Άνθρωπος που δεν ζητάει τη βελτίωσή του, σημαίνει ότι 100% έχει παραδοθεί στα χέρια του σατανά. Λοιπόν, λέμε, θα πάω να εξομολογηθώ. Δεν το έχω κανονίσει εγώ αυτό. Το έχει κανονίσει ο Χριστός. Με βάση ποιο δεδομένο έχει κανονίσει την ιερή εξομολόγηση ο Χριστός. Με το δεδομένο ότι σαν άνθρωποι θα πέφτουμε συνεχώς. Και δεν είπε ότι ξέρεις με κοροϊδεύεις που πέφτεις. Όχι. Το ξέρω εγώ πριν πέσεις. Του λέει αυτό. Βεβαίως. Σημαντικό αυτό. Αφού λέει, σημαντικό. Αφού λέει σε μια ευχή και τα μη ποπεπραγμένα
και εκείνα ακόμα που δεν έχω κάνει, θα κάνω μετά από 20 χρόνια, γεγραμμένα σε την χάνη. Τα έχει γραφτά εσύ. Ο Θεός είναι το κομπιούτερ, το Apple, το παντέλιο κομπιούτερ. Έτσι καταλαβαίνω. Ένα κομπιούτερ που τα έχει όλα γραμμένα μέσα. Πέφτεις εσύ το γραμμένο κιόλας. Το βλέπει που θα πέσει. Μάλιστα, ναι, ναι. Λοιπόν, σου λέει κάτσε, δεν θα σε βοηθήσω, θα αφήσω και αβοήθητο. Φαντάζομαι το παιδάκι που μαθαίνει να περπατάει, που πέφτει και δεν μπορεί να σηκώσει να πει πατέρα του εκεί να πέσει. Όχι, θα το σηκώσει. Μόνο να το μάθει να περπατάει καλά. Σωστά. Σωστά. Το ίδιο γίνεται και εδώ. Θα πέσει μία, θα πέσει δύο, θα πέσει τρει. Αλλά του λες, σε παρακαλώ, δεν με το χεράκι. Το δικό σου. Δεν μπορώ μονάχος. Αυτό έκανα μονάχος. Μάλιστα. Δεν μπορώ, δεν έκανα μονάχος. Ίσα ίσα πόναγε γιατί έκανε αυτό που έκανε. Αλλά ο άλλος που μπορεί να βλέπει τον Κώστα τον Αδάμ να κάνει μια αμαρτία θα πει, κοίταξε ο παλιάνθρωπος ο θεολόγος πώς μας κορόιδευε τόσο καιρό. Αυτόματα θα δει. Αυτόματα θα δει. Δεν θα έχει δει όμως. Είναι όμως η αδυναμία. Ναι, η αδυναμία η ανθρώπου, την αδυναμία η ανθρώπινη είναι αυτό. Πρόσεξε το σώμα προηγουμένως γύρω. Και ότι εγώ σπιτάκι μου θα γυρίσω. Θα βάλω τα γάνατά μου και θα πω. Πονάει η ψυχή μου. Έπεσα. Ναι, η αμαρτία με λύγησε. Λόγω της συνήθειας. Δεν ξέρω και η συνήθεια, σπέδω αυτό. Συνήθεια, η συνήθεια είναι η πρώτη δύναμη για τον κόσμο. Πρώτη δύναμη. Η πρώτη δύναμη. Μία, δύο, τρεις έγινε συνήθεια. Μετά για να φύγει συνήθεια χρειάζεται μια ζωή ολόκληρη. Γι' αυτό ο Κύριος μας λέει. Έλα εδώ. Σήκωσε, έλα κοντά μου. Εγώ δεν το βλέπω όπως το βλέπεις εσύ. Εγώ το βλέπω σαν προσπάθεια ανόρθωσης αυτό που κάνεις και μου λες άντε και πάλι συγχώρεσαι και πάλι συγχώρεσαι και πάλι συγχώρεσαι. Ο άλλος δεν καταλαβαίνει τέτοια πράγματα. Είναι ξένη γλώσσα γι' αυτό. Σου λέει κοίταξε όταν ναι. Πάει και στην εκκλησία και κοίταξε το ξανακάνει, το ξανακάνει. Μα δεν είναι έτσι όμως. Όχι. Θέλει να αγωνιζόμαστε. Και το λέει. Ρωτάει ο Απόστολος Πέτρος, πόσες φορές, Χριστέ μου, εάν μου κάνει σφάλμα ο αδελφός μου και μου φταίξει, να το συγχωρήσω. Και του βάζει και αριθμό ο Απόστολος Πέτρος του Χριστού. Αν 7 φορές μου φταίξει, και το απαντάει ο Κύριος συμβολικά, έως 70 και σε 7. 77 φορές που σημαίνει άπειρες φορές. Κι αν σου κάνει σφάλμα, θα το συγχωρέσει. Δεν είναι όμως δύσκολο αυτό το πράγμα για τους αυτούς τους ανθρώπους. Είναι πολύ δύσκολο. Λοιπόν, θα πω και κάτι άλλο. Εδώ βλέπουμε τις οικογένειες μέσα υπάρχουν έρευνες μεταξύ αδερφών. Θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό κάτι άλλο. Βεβαίως. Να το δείτε. Λέει. Προσοχή. Λέει ο λαός. Τη στιγμή που θα σε βρω οτιδήποτε να κάνεις, ναι. Σε εκείνη και θα σε κρίνω. Σε εκείνη και θα σε κρίνω. Όπου ευρώσε και κρινώσε. Απλά. Ναι, γιατί ο Κύριος λέει άπειρες φορές. Πέφτω άπειρες φορές στο αμάρτημα πορνεία π.χ. Προσοχή όμως, το λέμε για να κάνουμε, το λέμε για να ξέρουμε πώς τι είναι και τι πρέπει να κάνουμε. Να μην απελπιζόμαστε. Λέει, έπεσε στην πορνεία, πρόσεξε μη μείνεις στην πορνεία, αλλά έλα, ζήτησε μου συγγνώμη, κάνε προσπάθεια, να σε βρω στην προσπάθεια, γιατί η προσπάθεια με κλείσω και όχι τα αμάρτημά σου. Έτσι και αυτό ακόμα δηλαδή, θα ισχύσει. Μα αυτό ισχύει σου λέει. Αλλά να είναι ειλικρινής αυτή η προσπάθεια που θα κάνεις, να καταλαβαίνω ότι από πόνο την κάνεις. Όχι για να με κοροϊδέψεις, αυτό δεν πιάνει. Εκεί είναι δόλος. Σαν είναι δόλος. Επικρατεί αυτό το πράγμα ότι θα πέσω, θα κάνω αυτό το πράγμα, θα πάω εκεί, θα πάω δόλος, στο φινάλι ξέρω θα πάω στο που λέγανε και στην αρχή. Εδώ ο δικαστήριο λέει, έλα εδώ, το κάνεις με δόλο. Ναι, ναι, ναι. Εάν δεν υπάρχει δόλος, λέει, το κάνει χωρίς δόλο και το έχει λαφεντικά. Πολύ περισσότερο ο Κύριος. Που ξέρει πώς σκεφτόμαστε, αν πονάμε και μετανιώνουμε ή όχι. Όπου ευρώσε και κρυνώσε.
μέσα σε όλα αυτά τώρα που έχουμε συζητήσει μέχρι στιγμής, αλήθεια, η φύση παίζει ρόλο? Παίζει. Πολλά παίζει. Μπορούμε να το δούμε στο λίγο και από τη σκοπιά αυτή, δηλαδή πού παίζει ρόλο, αν ας πούμε, αν παίζει ρόλο στην ψυχολογία του ανθρώπου. Μιλάς και τα σαρκικά αμαρτήματα, μιλάς για τα σαρκικά, δεν μιλάς. Σαφώς. Κοίτα με στα ίσια, δηλαδή δεν είναι κακό να δουλεύεις. Κακό είναι να είναι το μυαλό σου κακό. Σαφώς. Γιατί και ο Ευαγγέλιο χρησιμοποιεί ορισμένες φορές λέξεις που για μας είναι πολύ πολύ μεστή κακές. Και είναι Ευαγγέλιο. Οπότε κάποιος πάλι μπορεί να το λάβει σαν περίοδο. Ναι, αλλά πρέπει και άλλη περίπτωση. Θέλω να πάρω το εξής. Μπορεί να ακούσει ένας Άγιος, να πει ένας Άγιος μία λέξη, χωρίς κακό νόημα εντελώς, γιατί είναι καθαρό το μυαλό του, και να μην είναι αμαρτία. Εμένα που είναι εντελώς πονηρό το μυαλό μου, να πω τη λέξη και να βγαίνει από πονηρό μυαλό και να γίνει αμαρτία. Βεβαίως. Διαφέρεται να το πω. Λοιπόν, τι μου είπες τώρα εσύ και για να το θυμηθώ. Πάνω λέω σε αυτό. Αν παίζει ρόλο η φύση. Σίγουρα ο Θεός δημιούργησε ανθρώπους, όχι ρομπότ. Και κάθε άνθρωπος έχει την ιδιοσυνταξία του. Μάλιστα. Το χαρακτήρα του. Αυτό ισχύει και για τα πνευματικά χαρίσματα και για τα σωματικά χαρίσματα. Μάλιστα. Άλλος είναι με μία φύση σαρκική σε υπερδιέγερση. Και νομίζω αυτό μου έλεγε να το πούμε. Ναι, ναι, ακριβώς. Και άλλος είναι σε μετρία κατάσταση. Ναι. Παίζουν ένα. Εάν θα αμαρτήσω εγώ που μπορώ με μία αλφα κίνηση να δεσμεύσω τον εαυτό μου και αμαρτήσει κι ο άλλος που είναι με φόρτιση δυνατή στο θέμα του σαρκικού, δεν θα κρυθούμε ίδια. Αλίμονό μου, αλίμονό μας να πούμε ότι και ο ένας και ο άλλος θα έχουν την ίδια κρίση. Άλλο το κριτήριο για τον ένα και τον άλλο. Αλλιώς θα κριθεί αυτός που έχει 10 δραγμές και δίνει τις 5, αλλιώς αυτός που έχει 20 και δίνει 1. Βέβαια, μεγάλη φορά. Μεγάλη φορά. Με αυτά τα δεδομένα μπορεί να καταλάβει ότι παίζει ρόλο η φύση. Και αν εκείνος που έχει δυνατή φύση και δαμάσει, φαντάζομαι τι προσπάθεια χρειάζεται σε σχέση με εκείνον που έχει πολύ μέτρια την κράση της φύσεώς του. Έτσι. Και τη δαμάζει. Εκείνος θα πληρωθεί πιο λίγο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Διαφορά τεράστια. Βεβαίως. Γι' αυτό λέμε, και λίγο θα μπορεί να ρωτήσεις, χωρίς αγωγή, χωρίς Χριστό, δεν δαμάζεται καμία φύση. Ούτε εκείνο που είναι υπερφορτισμένη, ούτε εκείνο που είναι αδύνατη. Άμα θα πάρεις ένα γέρο, γέρο όχι σαν εμένα 65 χρονών, ένα από ένα 85, 86, 90. Και το βάζεις δίπλα σε ένα νέο, μπορεί να το βρεις το γέρο πιο φορτισμένο εσωτερικά από ένα νέο που θα έπρεπε να το δεις χειρότερο από το γέρο. Μάλιστα. Και αυτό και λένε ότι η πλάκα του τάφου είναι εκείνη που δίνει λύση στο ανθρώπινο σώμα. Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Σε αυτό το... Τώρα ρητώ να το πω πώς θα το πω. Αυτό το λέει πάλι ο λαός και ακούγεται πολύ. Δηλαδή στα δύσκολα, όταν είναι φορτισμένη η κατάσταση και τα λεπτά, δεν να ψάξει να δει κάποιες λύσεις. Αρχίζει το μυαλό μας κάπου και κουράζεται, είτε από τη συνήθεια, την κακή συνήθεια, αυτή που είπαμε πριν και τα λοιπά. Το έχουμε μείνει. Και λέμε το εξής. Έλα, βέβαια, δεν βαριέσαι. Μια ζωή την έχουμε, και αν δεν διελευθερώσουμε, και τι έγινε, τι τώρα, τι μετά, και να μαρτύρω τώρα. Εντάξει, εδώ αμαρτάνουν, εδώ γίνεται χαμό, εδώ τρώνε. Μπράβο, γνωστά που ακούμε. Τι φοβάσαι να πεις. Εδώ τρώνε όλοι, ας πούμε. Τρώνε, δεν φοβάμαι τα πω. Τρώνε οι πολιτικοί, βλέπεις και τον πρωθυπουργό. Μια μου τα λες, μια αλλιώς. Προβάλλα στο θέμα, στο θέμα. Λοιπόν, γενικά, στο θέμα. Αφού τρώνε, γίνεται να μην φάω κι εγώ. Θα κάθομαι εγώ έτσι να πούμε και τα λεπτά. Μια ζωή την έχουμε να πούμε, να την κρατήσουμε. Δεν βαριέσουμε, αδερφέ. Γιατί τώρα κάποιος μπορεί να μας παρακολουθεί. Μπορεί να του φανούν βαρετά όλα αυτά και να πει, εντάξει μου τώρα, τι μου λένε τώρα αυτοί οι δύο οι άνθρωποι εκεί πέρα. Τι μου κάνω, εντάξει, ωραία, και τι έγινε, ξέρω εγώ να πούμε. Ωραία, εντάξει, εγώ θα κάνω αυτό που γουστάρω εγώ θα πει. Κάνω όλα αυτά, θα κάνω αυτό, γιατί υπάρχει αυτή η τάση.
που λέγεται «Καλά όλα αυτά, καλά όλα αυτά, αλλά είναι προσωπική μου επιλογή, λέει, αυτό που θα κάνω, λέει, εγώ». Εκεί τι γίνεται αυτό το μπέρδεμα, τι ανασφάλεια, πώς θα το πούμε αυτό το πράγμα, τι υπάρχει. Σε συνδυασμό με το πρώτο που σας ρώτησα και τι έγινε, μια ζωή την έχουμε και άμα την κερδίσουμε, να περάσουμε πιο ωραία. Κοίταξε, Θανάση. Το μια ζωή την έχουμε. Είναι αλήθεια ότι είναι μια ζωή. Παραπάνω δεν είναι. Για να μπορούσαμε να διορθώσουμε το κακό σκήμενο. Αν υπήρχε και δεύτερη ζωή, θα υπήρχε τρόπος να πούμε, βρε, την έζησα, την είδα πως είναι και δεν το ξανακάνω πια. Όταν γυρίσει αυτή η ζωή, δεν έχουμε τέτοια πολυτέλεια. Να κάνουμε μια αλλαγή αφού έχουμε μια δεύτερη ζωή. Μάλιστα. Ένα αυτό, νούμερο ένα. Θα ήθελα να ερωτήσω αυτούς που λένε, εγώ το θέτω αλλιώς, ότι δεν υπάρχει άλλη ζωή. Μια ζωή την έχω. Για αυτούς δεν υπάρχει άλλη ζωή. Δεν νομίζω να έχεις αντίληση. Για να το λένε αυτό, σου λέει τέρμα, ευχαριστία με τη ζωή, τελείωσε. Μια ζωή την έχω, να την κρατήσουμε. Μπράβο, ωραία. Άρα, απορρίπτουν αυτοί ότι υπάρχει και άλλη ζωή. Έτσι. Σαφώς. Εγώ λοιπόν θέτω ερώτημα στον όποιον σκέπτεται έτσι. Όντως. Το εξής ερώτημα. Μπορούν να μου αποδείξουν ότι δεν υπάρχει άλλη ζωή. Και θα τους ακολουθήσω. Να μου αποδείξουν ότι δεν υπάρχει. Εγώ λέω, νάτι, υπάρχει αυτή η ζωή. Εντάξει. Μπορώ να αποδείξω ότι υπάρχει και η άλλη ζωή, αλλά πρέπει να έχουμε κοινά σημεία. Δηλαδή, να μεταφερθεί εκείνος στη δική μου περίπτωση, να του δώσω τα μάτια τα δικά μου, όχι αυτά που βλέπω, όχι αυτά, τα άλλα μάτια, υπάρχουν και άλλα μάτια, και θα καταλάβω ότι υπάρχει και η άλλη ζωή, θα το πάω και σε εκείνους που από αυτή τη ζωή, που ζουνε τώρα, θα του πούνε, έλα εδώ, εσύ λες δεν υπάρχει άλλη ζωή, να τι άλλη ζωή. Θα τους δώσουν χειροπιαστή στο χέρι. Έτσι πήγα κάποτε έναν στον Πάτερ Παΐσιο, που είχε άγνοια, πως λες, σε μια ζωή. Για άλλη ζωή δεν έχουμε, κανένα μήνυμα. Ναι. Και εκεί ο Γεροπαΐσιος του άλλαξε το κανάλι. Γύρισε στην τηλεόραση, τη δική του τηλεόραση που πέρα, και του έδειξε και την άλλη ζωή. Και γύρισε και με την άλλη ζωή μέσα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω το ερώτημα. Μπορούν αυτοί να μας αποδείξουν ότι δεν υπάρχει η άλλη ζωή? Ναι. Αν μπορούν, βγάζουμε το καπέλο μας. Αν όμως δεν μπορούν, δεν θα πρέπει να είναι μια ζωή την έχουμε. Λογικά στο λέω το ίδιο πράγμα, για να το καταλάβεις, και δεν θα αποδείξουν ποτέ ότι υπάρχει αυτή η κατηγορία των ανθρώπων, ότι υπάρχει και η άλλη ζωή. Εγώ όμως και ο Παΐσιος από την μεριά, που μένω στέρεος εκείνα που πρεσβεύω από μικρό παιδάκι και θα πεθάνω έτσι, έχω να παραθέσω. Για αυτή τη ζωή δεν λέω ότι τη ζει και εκείνος που το λέει το πράγμα. Για την άλλη, και βιώματα, προσωπικά βιώματα. Η ζωή η άλλη, βιώματα σου δίνει. Και τι μεγαλύτερη απόδειξη υπάρχει από το βίωμα. Το βίωμα είναι απόδειξη. Δεν είναι να διαβάσω σε ένα βιβλίο. Έχω βιώματα. Και έχω την πεποίθηση ότι υπάρχει και η άλλη ζωή. Εκείνος όμως δεν έχει να μου πει ούτε ένα επιχείρημα ότι δεν υπάρχει άλλη ζωή. Να πάμε λίγο τώρα, να φύγουμε λίγο από τους νέους, να πάμε λίγο στους ανθρώπους οι οποίοι κατά καιρούς σε διάφορα μέρη της χώρας, σε όλες τις πόλεις, οι λεγόμενοι κύκλοι που γίνονται, ανά την Ελλάδα, χριστιανικοί κύκλοι, συζητώντας για το Χριστό κτλ.
Υπάρχει όμως σε μερικά σημεία ένα πρόβλημα. Όταν είναι η ώρα, τώρα το μιλάμε για κύκλους, για μεγάλους πρόβλημα. Όταν είναι η ώρα για να βάλουν το χέρι στη τσέπη, για να βοηθήσουν ανθρώπους, εκεί δεν γίνεται τίποτα. Σας ακούω μας. Δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Μιλάμε για Χριστό, καλά όλα αυτά, ωραία. Δηλαδή, σαν να γίνεται μια συζήτηση. Πώς να πω, δεν έχουμε κάτι να λέμε και μιλάμε για Χριστό. Κάπως έτσι το βλέπω εγώ. Ναι, εσύ μην εστράψεις, μην εστράψεις. Δηλαδή, στην ουσία. Θα πω από Μάιο, θα πω από Μάιο. Ναι, ναι. Ναι. Υπάρχουν και αυτοί. Ναι, μου λες τώρα εσύ και είναι ίδια αυτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα αυτό. Δηλαδή, ξέρεις τι. Ο Χριστός ωραία τα είπε, αλλά μην μου πει να βάλω το χέρι τσέπη. Πες το έτσι πιο καλά, το πω έτσι, μην μου πει να βάλω το χέρι τσέπη. Θα σου πω έτσι πιο σου μπορούσα. Όχι, έτσι, έτσι, όχι, έτσι είναι πιο καλά το λέμε, Χριστέ μου. Τώρα γιατί μου λέτε να βάλω το χέρι τσέπη, άστο το ότι τσέπη μου ήσυχε. Ωραία τα είπαμε εδώ πέρα, την καλά προσευχή όλα μας και το κλίμα έτσι ωραίο, το ψευστικό, πέρασε και λίγο πιο ωραία, αλλά μην μου πει να βάλω το χέρι τσέπη. Είναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ. Τι γίνεται εκεί πέρα. Είναι κοίταξε να δεις κάτι. Εγώ σαν νεαρός δεν μπορώ. Πρόκειται για νόθο χριστιανισμό. Τόσο μας. Για νόθο, πέρα για πέρα χριστιανισμό. Τη στιγμή που σου λέει εγώ έδωσα το αίμα μου για σένα, εσύ δώσε το 10% λεπτήριος. Και ξέρεις κάτι, δίνοντας το 100%, το λέει η Γραφή αυτό το πράγμα, δίνοντας το 10% εσύ, στην παρούσα ζωή εγώ θα στο εκατοντεπλασιάσω. Υλικά μιλάω τώρα. Ναι. Υλικά το λέει. Εκατοντεπλασίω να λέει η Γραφή μέσα. Θα σου δώσω και ακόμη, δεν σου σταματάω έως εδώ. Εσύ δίνεις 10 πέτρες και εγώ σου δίνω μαργαριτάρια στην παρούσα ζωή. Εσύ μου δίνεις το παρόν που χάνεται και εγώ σου εγγυώμαι για το μέλλον που θα βρεις στη ζωή σου. Για το μέλλον το αιώνιο, τη δόξα την αιώνια. Εγώ σου υπόσχομαι τόσο πράγματα με τόσο μεγάλους σαβούς και εσύ αρνείσαι να μου δώσεις λίγο πράγμα. Επαναλαμβάνω, θέλω να πω και στέκω πάνω σε αυτό, έχεις δίκιο, δίκιο, μεγάλο δίκιο, να ζητάς να βρεις χριστιανούς που να έχουν συνέπεια στη ζωή τους. Αυτό σημαίνει ότι σαν να μου λες, θα ήθελα κύριε Κώστα να δω ανθρώπους που αναλώνονται για εκείνο που δεν έχει να φάει, που πεινάει. Για εκείνο που δεν έχει να φορέσει ρούχα, κάνει κρύο και παγώνει. Έρχεται μεσημέρι και δεν για να φάει. Κι άλλος να μου λέει χριστιανό και τη τσέπη έχει αγκάθια μέσα από το χέρι του. Τελείωσε αυτό τη μέση. Αυτά είναι αδιανόητα. Γιατί λέει ο Κύριος. Όπως συμβαίνει, κύριε Κώστα. Δυστυχώς. Ναι, συμβαίνουν. Έτσι ακριβώς όπως λες, είναι αυτή η αλήθεια. Θέλουμε Χριστό ή Χριστούλη που να μας ικανοποιεί το συμφέρον. Όχι που να θυσιάζουμε λίγο από το προσωπικό μας συμφέρον. Αυτό είναι μεγάλο, δεν ξέρω εγώ, που το βλέπω, μου φαίνεται περίεργο αυτό το πράγμα. Γιατί ενώ υπάρχει μια συζήτηση τέτοια ανθρώπων και ειδικότερα μεγάλων ανθρώπων, συνειδητοποιημένων ανθρώπων και οικογενειαρχών από όλα αυτά μέσα. Και όταν έρχεται μια στιγμή, δεν βάζω και τέτοια. Είτε από φόβο, είτε από. Δεν ξέρω, αυτό η ικανοποίηση των. Δεν είναι από φόβο. Είναι. Η συνήθεια είναι. Όχι, είναι από έλλειψη Χριστού. Δεν υπάρχει Χριστός. Και θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό. Καμία εντολή του Ευαγγελίου δεν καταλαβαίνεται, πρόσκειται να σου πω, καμία εντολή του Ευαγγελίου, ούτε και αυτή της ελεημοσύνης που λες τώρα εσύ, δεν καταλαβαίνεται αν δεν γίνει πράξη. Μάλιστα. Αν δεν γίνει πράξη, δεν καταλαβαίνετε. Δηλαδή, π.χ. λέει ο ελαιόπτωχο θα αγγίζει Θεό. Δόξα, δόξα. Τι λέει. Δόξα, ωραία. Ακριβώς. Άμα δεν γίνει έργο. Έτσι.
δεν θα το καταλάβει ποτέ κανείς ποιον αυτή. Και την προσευχή και την ταπείνωση που υπάρχει μέσα, όλες οι αρετές. Από τη στιγμή που γίνονται εσωτερικά βίωμα, τότε τον άνθρωπο τον ζουν στον παράδεισο. Και τότε καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Διαφορετικά. Μη ζητάς να δεις χριστιανούς χωρίς ζωή. Έχουμε, ξέρω ότι ο τελευταίος χρόνος είναι και λίγο, έχουμε ένα λεπτό ακόμα στη διάθεσή μας. Να μας πείτε, να σας παρακαλέσουμε, να μας πείτε το συμπέρασμα από αυτή τη συζήτηση που κάναμε σήμερα και μία ευχή στους νέους σε εμάς. Από εδώ και πέρα θα ξαναγίνουν κάποιες εκπομπές για την πρώτη μας εκπομπή. Και είναι ευχάριστο και θέλουμε να έχουμε και άλλα παιδιά που έχετε. Λοιπόν, θα πείτε μόνο πού είναι το, πού γίνεται και το συγκεκριμένο κήρυγμα κάθε Δευτέρα, νομίζω που δεν έχουμε πληροφορηθεί. Εσείς θα μας το πείτε τώρα, δώστε στους τηλεθεατές. Πληροφορία. Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχάς, οφείλω να ευχαριστήσω εσάς που κάνατε τόσο μεγάλη θυσία υποβληθήκατε σε τόσο μεγάλο κόπο. Για να γίνει αυτή η συζήτηση, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία. Ένα. Δεύτερο. Κάνω παράκληση και σε εσάς, και στους νέους που είναι στην πόλη μας και που μας ακούν αυτή τη στιγμή και που μας άκουσαν να υποβληθούν στον κόπο, να κάνουν μια προσπάθεια να δημιουργηθεί στον τόπο μας μια αιστεία αντίστασης, γιατί αν ταιριάζει η λέξη αντίσταση, ταιριάζει στους νέους. Στο γέρο που και στο μεσήλικα που είναι περασμένο στη ζωή, είναι μειωμένες οι δυνατότητες. Οι νέοι πρέπει να έχουν δύναμη και ζωή για αντίσταση. Λοιπόν, τους παρακαλώ τους νέους και μαζί και εσάς, κάθε Δευτέρα και ώρα 7 βράδυ, στον Άγιο Σπυρίδωνα, που είναι δίπλα στην Παναγία, γίνεται μία συγκέντρωση. Μάλιστα. Μπορούν να έρχονται εκεί, να υποβάλλουν τις ερωτήσεις τους, ώστε και εμείς να νιώθουμε όμορφα και τα παιδιά να καλύπτουν κάποιο κενό που έως τώρα δεν έχει. Να έρχονται όπως είναι, που λέει ο Αρχιεπίσκοπος μας. Ναι, ας έρθουν όπως είναι, δεν μας χρειάζεται. Να έρθουν τα παιδιά όπως είναι. Καλώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και αγαπητοί τηλεθεατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας. Χαίρετε και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Θεός θα σκεπάσει όλους.